Έχω πέσει σε χέρια δικηγόρου από υπόθεση τροχαίου ατυχήματος και υποτίθεται και έμπιστος δικηγόρος φίλος του γραφείου, ο οποίος μου καταχράστηκε κάποια χρήματα χωρίς να μου δείξει την εξοφλητική. Γιατί συνήθως, όχι συνήθως, οι δικηγόροι παίρνουν τα χρήματα από τις ασφαλιστικές και από εσμπιώνουν τον πελάτη. Και όταν του ζήτησα να δω την εξοφλητική για να υπογράψω τι χρήματα παίρνω, μου λέει την έχω χάσει, θα τη βρούμε κτλ. Και όταν στράφηκα στην ασφαλιστική εταιρεία και πήρα το. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν το ποσό κτλ. Ήταν η διαφορά από τα χρήματα που μου είχε δώσει ο δικηγόρος, 450 ευρώ συν. Ο κύριος Θεόδωρος Κατζηγιάννης, όπως ακούσατε, έπεσε θύμα εξαπάτησης από τον δικηγόρο του. Αλλά τελικά στάθηκε τυχερός και αγωνιστικός. Απέτησε το ποσό που είχε παρακρατηθεί από τον δικηγόρο του αυτοβούλος και τελικά βρήκε το δίκιο του. Όμως η άλλη περίπτωση, δικηγόρος από την Αμαλιάδα, έκατσε στο σκαμνί για επεξαίρεση και μάλιστα καταδικάστηκε σε ποινή φυλακής έως 3 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή. Παρά το γεγονός ότι η δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι δεν ενοχοποιεί με όλα αυτά τα οποία την κατηγορούσε ο εντολέας της, ωστόσο φαίνεται ότι δεν έπεισε την έδρα. Όλα ξεκίνησαν όταν αλλοδαπός βουλγαρικής καταγωγής κατέθεσε στο δικαστήριο πως η δικηγόρος του, που είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και είχε αναλάβει την υπόθεσή του σε αστικό δικαστήριο, διεκδικώντας αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα, του υπεξαίρεσε ένα μέρος αποζημίωσης που του ενέκρινε το δικαστήριο. Αυτό είναι παράνομο και άδικο. Πρέπει να τα παίρνει αυτός που τα δικαιούται και αυτός που παθαίνει τη ζημιά. Οι παλαιοί έλεγαν, φυλάξου λέει από δικηγόρο και από γιατρό. Έτσι δεν λέγανε, είχαν δίκιο. Η δικηγόρος καταδικάστηκε ότι από το σύνολο των 16 εκατομμυρίων δραχμών που είχε επιδικαστεί στον αλλοδαπό, που ενεπλάκησε το τροχαίο, του έδωσε μόνο το ποσό των 8 εκατομμυρίων δραχμών. Και τα υπόλοιπα τα υποφελήθηκε η ίδια. Για μένα είναι σωστό ήταν. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα του είχε κατακρατήσει ο δικηγόρος και πήρε πιο λίγα. Η ποινή της αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και το δικαστήριο όρισε ως εξαγοράσιμη την ποινή έναντι του ποσού των 10 ευρώ για κάθε ημέρα.